κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Και νέα επίθεση απόψε του Ιράκ στο Ισραήλ με πυράβλους ΣΚΑΝΤ. Λίγο πριν από τις 10 εξεδηλώθηκε η επίθεση, αλλά εις ό,τι αφορά την εικόνα από την επίθεση αυτή και τα αποτέλεσματά της, το μοναδικό στοιχείο που έχουμε είναι μόνο η νύχτα που φωτίζεται από τους Patriot που εκτοξεύτηκαν εναντίον των ΣΚΑΝΤ. Καμιά ενημέρωση δεν έχει γίνει ακόμα επισήμως, αλλά ούτε και οι ανταποκριτές των διεθνών μέσων ενημέρωσης είναι εις θέση να μεταδώσουν αν υπάρχουν ζημιές ή και θύματα. Οι σιρήνες στη Σαουδική Αραβία και τον Μπαχρέιν σταμάτησαν να ηχούν 15 λεπτά μετά την έναρξη του συναγερμού. Οι σιρήνες του συναγερμού σήμαναν απόψε στις 9 και 8 ώρα Ελλάδος και στο Τελαβίβ. Στο Ριάντ, με την έναρξη του συναγερμού, λίγο μετά τις 8 ώρα Ελλάδας, εξαπολύθηκαν αντιβαλιστικοί πυράβλοι Patriot για την εξουδετερώση ιρακινής επίθεσης με πυράβλους ΣΚΑΝΤ. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν να εκτοξεύονται 4 Patriot που κατέστρεψαν στον αέρα ένα ιρακινό ΣΚΑΝΤ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Γιτζάκ Σαμίρ προειδοποίησε σήμερα σε προσωπικό επίπεδο τον Σαντάμ Χουσέιν να μην χρησιμοποιήσει όπως απειλεί χημικά όπλα εναντίον του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Γιτζάκ Σαμίρ δήλωσε σήμερα ότι σε περίπτωση ιρακινής επίθεσης με χημικά όπλα εναντίον του Ισραήλ, ο Σαντάμ Χουσέιν θα θέσει τον εαυτό του σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Παρενθερή δήλωση έκανε και ο Υπουργός Άμυνας Μωσέ Άρενς, ο οποίος τόνισε όλα εξαρτώνται από ένα άνθρωπο για τον Σαντάμ Χουσέιν φυσικά. Ενδεχόμενη κατάρρευση του Ιρακινού ηγέτη θα σημάνει και το τέλος του πολέμου. Άλλα 6 ιρακινά μαχητικά μπήκαν τις τελευταίες 48 ώρες στον εναέριο χώρο του Ιράν και 4 από αυτά προσγειώθηκαν σε ιρανικά αεροδρόμια. Η τηλεόραση της Τεχεράνης μετέδωσε επίσης απόψε ότι 1/5 αεροσκάφος συνετρίβη σε περιοχή του Ανατολικού Ιράν και ο πιλότος του σκοτώθηκε. 1/6 ιρακινό αεροσκάφος πιστεύεται πως έπεσε σε περιοχή των Περσο-Ιρακινών συνόρων. Στο Λονδίνο, στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι τις τελευταίες 3 ημέρες 100 συνολικά στρατιωτικά και πολιτικά αεροσκάφη του Ιράκ έχουν προσγειωθεί σε ιρανικό έδαφος. Είναι γεγονός το δάνειο των 2,2 δισεκατομμύρων εκιού, δηλαδή 484 δισεκατομμύρων δραχμών από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα προς την Ελλάδα. Την απόφαση έλαβε το Συμβούλιο Οικονομικών Υπουργών της ΕΟΚ και ο Υπουργός Αναπληρωτής Εθνικής Οικονομίας είπε ότι οι όροι του δανείου που πρέπει να διατεθεί για αναπτυξιακούς και μόνο σκοπούς υποβάλλουν, όπως είπε, σε μεγάλη ευθύνη όχι μόνο την κυβέρνηση αλλά όλους τους Έλληνες. Δύο σημαντικές διαβεβαιώσεις πήρε σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Αντώνης Σαμαράς από τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ κ. Κουεγιάρ. Πρώτον, ότι στις 15 Φεβρουαρίου ο κ. Κουεγιάρ θα παρουσιάσει τις νέες προτάσεις του για το Κυπριακό, τώρα που, όπως είπε ο κ. Κουεγιάρ, οι διεθνείς συνθήκες μετά τη διεθνή κινητοποίηση για το Κουβέιτ είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για το θέμα της Κύπρου. Δεύτερον, ότι ο ΙΕ θα εγγυηθεί μετά τον πόλεμο τα σύνορα του Ιράκ, αποκρούοντας επεκτατικές διαθέσεις των γειτόνων του Ιράκ. Αύριο, ο κ. Σαμαράς συναντά τον James Baker στην Ουάσιγκτον και την Τετάρτη θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο Bush στο Λευκό Οίκο. 15% ακριβότερο το ρεύμα μέσα στο 1991, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες των οικονομικών συντακτών του Mega Channel. Ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε σήμερα ότι το ρεύμα θα ακριβήνει, αλλά σε ποσοστό μικρότερο από τον πληθωρισμό που προβλέπεται στο 18%. Δεν τα βρήκαν ούτε και σήμερα η ΓΕΣΕ με τον ΣΕΒ στην πέμπτη κατά σειρά συνάντησή τους για την Εθνική Συλλογική Σύμβαση του 1991. Τα συνδικάτα και οι εργοδότες διαφωνούν για το ύψος των αυξήσεων στα ημερομίσθια και τους μισθούς, αλλά σήμερα συμφώνησαν σε ορισμένα θεσμικά ζητήματα. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο αναλυτικό μας δελτίο τα μεσάνυχτα. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συνέντευξη του Σαντάμ Χουσέιν πήρε ο ανταποκριτής του CNN στη Βαγδάτη, ο πασίγνωστος πλέον Πίτερ Αρνέτ. Το ανακοίνωσε ο ίδιος απόψε σε ζωντανή ανταπόκριση από την Ιρακινή πρωτεύουσα. Είπε όμως ότι επεξεργάζεται το κείμενο της συνέντευξης και ότι θα είναι σε θέση να το μεταδώσει αργότερα. Ο Σαντάμ Χουσέιν έχει κάνει ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος και ο Πίτερ Αρνέτ είναι από τους ελάχιστους δημοσιογράφους στους οποίους επετράπει να παραμείνουν στην Ιρακινή πρωτεύουσα. Τον δημοσιογράφο του CNN μετέφεραν ειδικές δυνάμεις με 300 μέτρα ασφαλείας σε προάστιο της Βαγδάτης. Παρούσα ήταν και η Ιρακινή τηλεόραση. Ο Πίτερ Αρνέτ είπε ότι ο Σαντάμ φαινόταν ήρεμος και η συνέντευξη κράτησε 90 ολόκληρα λεπτά. Τη συνέντευξη, κυρίες και κύριοι, θα μεταδώσει το Mega Channel απόψε σε λίγο, σε απευθείας μετάδοση, όποια ώρα βγει στον αέρα. Και από τον πόλεμο στον κόλπο, στο δικό μας πόλεμο, κατά του ελλείμματος της οικονομίας. Ένα πόλεμο, στον οποίο η κυβέρνηση εξοπλίστηκε απόψε με ένα δάνειο 2,2 δισεκατομμύριων εκιού, δηλαδή 484 δισεκατομμύρια δραχμές. Οι όροι του δανείου είναι 6 και έχουν ως εξής. Πρώτον,
Ο πληθωρισμός στο τέλος του 1993 θα πρέπει να είναι μόνο ψήφιος, δηλαδή κάτω του 10%. Δεύτερον, μέχρι τέλος του 1993 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να μειωθούν κατά 10%. Τρίτον, το έλλειμμα του δημόσιου τομέα, που τώρα είναι 20% επί του εγχωρίου προϊόντος, θα πρέπει μέχρι τέλος του 1993 να πέσει στο μισό. Τέταρτον, η φορολογία των αγροτών θα πρέπει μέχρι τέλους του 1993 να αποδώσει 60 δισεκατομμύρια δραχμές τουλάχιστον. Πέμπτον, να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε θα πρέπει το κράτος να βρει άλλες πηγές και πάντως όχι νέο δάνειο. Και έκτον, ο προϋπολογισμός θα έχει κάθε χρόνο πρόβλεψη για επιπλέον επενδύσεις 20 δισεκατομμύρια. Το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία αναστατώθηκαν πάλι απόψε το βράδυ από τη νέα επίθεση του Ιράκ με πυράβλους SCAD. Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Για 7η φορά από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, οι Ισραηλινοί έσπευσαν να φορέσουν τις μάσκες και έτρεξαν να κλειστούν στα σφραγισμένα δωμάτια των σπιτιών τους. Η Ισραηλινή τηλεόραση κάλυψε ζωντανά την επίθεση των SCAD, χωρίς όμως να αναφέρει πόσοι Ιρακινοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν και πόσοι Patriot υψώθηκαν για να τους αναχαιτήσουν. Λίγο μετά την έναρξη του συναγερμού, εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι οι SCAD εξαπολύθηκαν αυτή τη φορά από το δυτικό Ιράκ. Οι πληροφορίες πάντως είναι συγκεκριμένες. Πηγές του Πενταγώνου είπαν ότι ένας πύραυλος έπεσε ανατολικά του Τελ Αβίβ, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει και ο στρατιωτικός εκπρόσωπος στο Τελ Αβίβ. Η κατάσταση είναι πιο ξεκάθαρη στη Σαουδική Αραβία. Τέσσερις αντιβαλιστικοί πύραυλοι Patriot εκτοξεύτηκαν και κατέστρεψαν ένα Ιρακινό SCAD πάνω από το Ριάντ. Ανελέητα προβαδίζεται το Ιράκ, υποστηρίζει το επίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Κάθε 15 λεπτά αεροπλάνα των Αμερικανών και των συμμάχων τους βομβαρδίζουν τις παραμεθόριες πόλεις και μετά από κάθε έκρηξη ένας καπνός σαμανιτάρι υψώνεται στον ουρανό. Το πρακτορείο υποστηρίζει ότι η κατάσταση στο Ιράκ είναι τόσο τραγική και οι ελλείψεις τόσες πολλές, ώστε οι Ιρακινοί στρατιώτες αναγκάζουν τους πολίτες να δίδουν αίμα υπό την απειλή των όπλων. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το νοσοκομείο Γιαρμούκ της Βαγδάτης. Δεν υπάρχει νερό, ηλεκτρικό, δεν υπάρχουν φάρμακα ούτε και αίμα. Παρ' όλα αυτά, οι γιατροί υποστηρίζουν ότι μέχρι τώρα έχουν καταφέρει να περιθάλψουν όσους τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα τα σοβαρά περιστατικά. Οι γιατροί βέβαια μιλούσαν στους δημοσιογράφους του δορυφορικού δικτύου WTN, με το οποίο συνεργάζεται το Mega Channel, υπό τους περιορισμούς που έχουν επιβάλει οι Ιρακινές αρχές. Είπαν επίσης ότι όλοι οι τραυματίες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο είναι πολίτες. Θα πάμε όμως τώρα στο Αμάν της Ιορδανίας. Ο απεσταλμένος μας Γιώργος Γεωργιάδης μας τηλεφώνησε ότι και σήμερα άνοιξαν τα σύνορα Ιράκ-Ιορδανίας και πέρασαν στην Ιορδανία 700 πρόσφυγες από το Ιράκ που προσωρινά εγκαταστάθηκαν στους καταβλισμούς προσφύγων που έχουν διαμορφωθεί κοντά στη Μεθόριο. Ορισμένοι από τους πρόσφυγες μίλησαν στους δημοσιογράφους και ένας που προερχόταν από τη Βαγδάτη περιέγραψε με δραματικό τρόπο την κατάσταση εκεί. Δεν υπάρχει τροφή, δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ηλεκτρικό, ούτε φάρμακα, ούτε γιατροί, είπε χαρακτηριστικά. Πρόσφυγες ακόμη είπαν ότι τα συμμαχικά αεροπλάνα βομβάρδισαν ιδιωτικά αυτοκίνητα στον εθνικό δρόμο που συνδέει το Ιράκ με την Ιορδανία σε βάθος 112 χιλιόμετρων μέσα στο Ιράκ. Ένας από τους πρόσφυγες, ο Χαλίντ Ταρίζ, είπε ότι 9 πολίτες σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς. Όμως, οι συμμαχικές δυνάμεις αρνούνται, όπως μεταδίδει το Associated Press, τις κατηγορίες της Βαγδάτης ότι τα αεροπλάνα σημαδεύουν τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και είπαν ότι βομβαρδίζονται μόνο τα βιτιοφόρα που, σπάζοντας το εμπάργκο του ΙΕ, μεταφέρουν καύσιμα από την Ιορδανία στο Ιράκ. Ο διοικητής των μονάδων χημικού πολέμου της Σοβιετικής Ενώσεως, στρατηγός Πετρόφ, υποστήριξε ότι το οπλοστάσιο χημικών όπλων του Ιράκ δεν έχει καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς των συμμαχικών αεροπλάνων. Είπε επίσης ότι ο Σαντάμ Χουσέιν έχει ακόμα περί τους 4.000 τόνους χημικών και ότι η χρησιμοποίηση του θανάσιμου αυτού όπλου είναι πιθανή. Από το Τελ Αβίβ, ο πρωθυπουργός Γκιτζάκ Σαμίρ προειδοποίησε χτες τον Σαντάμ Χουσέιν να μην χρησιμοποιήσει χημικά εναντίον του Ισραήλ. Αν αυτό συμβεί, πρόσθεσε, ο Σαντάμ Χουσέιν θα θέσει τον εαυτό του σε μεγάλο κίνδυνο. Το Ισραήλ, πρόσθεσε ο Σαμίρ, διαθέτει τα μέσα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας επίθεσης. Μήνυμα αισιοδοξίας από το μέτωπο της Πετρελαιοκοιλίδας, όπου δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη έχουν βομβαρδίσει τα αντλιοστάσια που προκάλεσαν τη μεγάλη οικολογική καταστροφή. Σε δηλώσεις του Σαουδάραβας αξιωματούχος τόνισε ότι η Πετρελαιοκοιλίδα γίνεται όλο και μικρότερη, γεγονός που ενθαρρύνει την άποψη ότι έχει σταματήσει η ρήπανση του Περσικού κόλπου με νέες ποσότητες πετρελαίου. Το μήκος της Πετρελαιοκοιλίδας είναι 56 χιλιόμετρα και το πλάτος 16. Για να πάρουν μέρος στη μάχη κατά της Πετρελαιοκοιλίδας έχουν φτάσει στη Σαουδική Αραβία εμπειρογνώμονες από διάφορες χώρες. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Αν η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη κρατάει τις συνήθειές της, τότε ίσως και απόψε αναλάβει την ευθύνη με προκήρυξή της για την επίθεση με ρουκέτα εναντίον των γραφείων της American Express στην Οδό Πανεπιστημίου. Το προάβλιο της Ακαδημίας αποδείχθηκε ιδανικό για ορμητήριο των τρομοκρατών. Από τη βάση του αγάλματος της Αθηνάς, που βρίσκεται αριστερά από την είσοδο, έγινε στη 1:20 η εκτόξευση της ρουκέτας των 3,5 ιντσών από αυτές που η 17 Νοέμβρη έκλεψε από το Σικούριο, με στόχο τα γραφεία της American Express στον πρώτο όροφο της Οδού Πανεπιστημίου 31.
Ο αυτοσχέδιος πυροσωλήνας που είχαν φτιάξει οι τρομοκράτες από πλαστικό σωλήνα υδροροής βρέθηκε πεταμένο στο υπόγειο πίσω από τη βάση του αγάλματος. Ολόγυρα τα τζάμια της Ακαδημίας είχαν γίνει θρύψαλα από το οστικό κύμα. Η επίθεση έγινε τη στιγμή που οι αστυνομικοί ήταν απασχολημένοι με μια έκρηξη η οποία σημειώθηκε 3 λεπτά πριν από τη μία σε πρασιά έξω από το κτίριο της Inter American στη λεωφόρο Συγκρού. Φαίνεται ότι η ενέργεια αυτή έγινε για να αποπροσανατολίσει τους αστυνομικούς. Άλλωστε η έκρηξη ήταν μικρής ισχύος και δεν βρέθηκαν υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού. 2 ώρες μετά την επίθεση κατά της American Express, αστυνομικές δυνάμεις κύκλωσαν το τετράγωνο μεταξύ Σόλωνος, Σίνας, Κουφά και Μαντζάρου. Η πληροφορία που είχαν οι αστυνομικοί για ένα ύποπτο μελαμψό άτομο τους οδήγησε στο υπόγειο της οδού Μαντζάρου 11 όπου συνέλαβαν έναν Ιρανό. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι είναι σιίτης, αλλά σύμφωνα με τους αστυνομικούς δεν είναι συνεργάσιμο. Η ασφάλεια έστειλε φωτογραφία του στην Ιντερπόλ για να διασταυρώσει ποιος είναι και στο μεταξύ τον ανακρίνει. Από έναν έως τρεις μήνες προβλέπει τη διάρκεια του πολέμου ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Το είπε απόψε σε σύσκεψη με βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και όπως έμαθε κατά αποκλειστικότητα για το ΜΕΓΑ ο πολιτικός μας συντάκτης Μιχάλης Κανιμάς, ο Πρωθυπουργός διατύπωσε την εκτίμηση ότι η ελληνική οικονομία θα τα βγάλει πέρα παρά τον πόλεμο, ενώ για τον ίδιο τον πόλεμο δεν έκρυψε την αισιοδοξία του ότι αργά ή γρήγορα ο Χουσέιν θα αναγκαστεί να αποχωρήσει από το Κουβέιτ. 500 εκατομμύρια δολάρια είναι η ζημιά της ελληνικής οικονομίας από τις εξαγωγές που σταμάτησαν προς τη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου. Το ύψος των εξαγωγών προς αυτές τις χώρες ανέρχεται περίπου στα 500 εκατομμύρια δολάρια, 450 εκατομμύρια δολάρια. Και φοβούμαστε ότι φέτος θα μηδενιστούν. Στο πρώτο τρίμηνο, ο εμπορικό μας ισοζύγιο, το κομμάτι των εξαγωγών μας, θα επιβαρυνθεί με ένα κοντήλι της τάξης των 450 με 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Καλά άρχισε η επίσκεψη Σαμαρά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα Τρίτη συναντάται με τον James Baker και την Τετάρτη στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο Bush. Η πρώτη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών άνοιξε ένα παράθυρο ελπίδας για το Κυπριακό. Θέλω να πω ότι συζητήσαμε επίσης και το θέμα του Κυπριακού. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Δεγκογιάρη είναι ο κατεξοχήν γνώστης του προβλήματος του Κυπριακού. Βεβαίως ο σημερινός πόλεμος γίνεται ακριβώς για να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις των ΗΠΑ και του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και ως εκ τούτου η έντιμη διπλωματία απαιτεί αυτές οι αποφάσεις να γίνουν σεβαστές και για το μεγάλο θέμα της Κύπρου. 15% ακριβότερο το ρεύμα μέσα στο 1991, όπως έμαθαν οι οικονομικοί συντάκτες του ΜΕΓΑ. Ο κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες με την ευκαιρία της παρουσιάσεως του δεκαετούς προγράμματος της ΔΕΗ, δεν προσδιορίσε το ακριβές ποσοστό της αυξήσεως, είπε όμως ότι θα είναι κάτω από τον πληθωρισμό που προβλέπεται στο 18%. Η τιμή του ηλεκτρικού θα ανεβαίνει λιγότερο από τον πληθωρισμό. Και αυτό αφορά και την ιδιωτική χρήση, την οικιακή χρήση. Αφορά, και αυτό είναι πιο σημαντικό, και τη βιομηχανία, η οποία έτσι μόνο μπορεί να γίνει ανταγωνιστική. Δεν υπάρχει θέμα περικοπών στο ηλεκτρικό ρεύμα αυτή την ώρα, δόξα τω Θεώ, και δεν υπάρχει και θέμα άμεσο δελτίου. Η Ελλάδα είχε την πρόβλεψη, ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που το εσκέφθη και το ανήγγειλε, να προετοιμαστεί για το δελτίο. Και είμαστε έτοιμοι. Αυτό δεν σημαίνει πως θα το εφαρμόσουμε παρά μόνο όταν υπάρξει ανάγκη. Αμετακίνητοι εκπρόσωποι της ΓΕΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων στην πέμπτη κατά σειρά συνάντησή τους για την Εθνική Συλλογική Σύμβαση. Ο κ. Κανελόπουλος από τη ΓΕΣΕΕ και ο κ. Στέλιος Αργυρός από το ΣΕΒ επιβεβαίωσαν τις διαφωνίες τους. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Υπάρχει ανάγκη για ένα χρονικό διάστημα ώστε να δοθούν ορισμένες διευκρινήσεις και από τις δύο πλευρές και θα συναντηθούμε πάλι την άλλη Δευτέρα. Καμία άλλη δήλωση. Η επόμενη συνάντηση ασφαλώς θα είναι σημαντική και θα κρίνει την εξέλιξη αν θα υπογράψουμε ή όχι σύμβαση. Αυξάνεται ο αριθμός των Ιρακινών πιλότων που αυτομολούν στο Ιράν ή καταφεύγουν σε αυτό μετά από αερομαχίες με συμμαχικά αεροσκάφη. Στο Λονδίνο, στρατιωτικοί κύκλοι ανέφεραν ότι τις τελευταίες τρεις ημέρες 100 περίπου στρατιωτικά και πολιτικά αεροσκάφη του Ιράκ έχουν προσγειωθεί στο Ιρανικό έδαφος.
Η τηλεόραση Τεχεράνης μετέδωσε ότι άλλα 6 Ιρακινά μαχητικά μπήκαν το τελευταίο διήμερο στον εναέριο χώρο του Ιράν. 4 από αυτά προσγειώθηκαν σε ιρανικά αεροδρόμια και άλλο ένα συνετρίβη σε περιοχή του Ανατολικού Ιράν με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο χειριστής του. Άλλο ένα Ιρακινό αεροσκάφος πιστεύεται ότι έπεσε σε παραμεθόρια περιοχή. Το Ιράν διαβεβαίωσε τις ΗΠΑ ότι σκοπεύει να παραμείνει ουδέτερο στον πόλεμο του κόλπου. Επανέλαβε επίσης ότι θα κρατήσει ως το τέλος του πολέμου τα αεροσκάφη που έχουν προσγειωθεί στο δικό του έδαφος. Αναβλήθηκε η συνάντηση κορυφής Μπους Γκορμπατσόφ που είχε πραγματιστεί να αρχίσει στις 11 Φεβρουαρίου στη Μόσχα. Η αναβολή ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μετά τη συνάντηση του Σοβιετικού Υπουργού Εξωτερικών Αλεξάντερ Μπεσμιάτνικ με τον πρόεδρο Μπους. Η ανακοίνωση έγινε από τον Σοβιετικό Υπουργό Εξωτερικών και τον Αμερικανό ομόλογό του James Baker. Διευκρινίστηκε ότι στην απόφαση για την αναβολή συμφώνησαν και οι δύο πλευρές. Ο Baker έκανε γνωστό ότι η συνάντηση κορυφής θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1991 σε ημερομηνία που θα καθοριστεί προσεχώς. Προφανώς η αναβολή αποφασίστηκε από αμερικανικής πλευράς εξαιτίας του πολέμου στον κόλπο, αλλά και σε αντίδραση για το φόνο διαδηλωτών από Σοβιετικούς στρατιώτες στη Λιθουανία και τη Λετωνία. Κυρίες και κύριοι, ο καιρός. Για σήμερα, Τρίτη, λοιπόν, στην Αττική, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα έχουμε νεφώσεις με πιθανότητα βροχής χιονόνερο. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια προάστια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Νεφώσεις θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 3 βαθμούς κάτω από το 0 μέχρι 6 πάνω από το 0. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Το επόμενο μας δελτίο είναι στη 1. Στο μεταξύ, περιμένουμε όλοι από στιγμή σε στιγμή να μεταδοθεί από το CNN και θα το δείτε κι εσείς αμέσως από το Mega Channel η συνέντευξη του Σαντάμ Χουσέιν, την οποία έδωσε στον Αμερικανό απεσταλμένο του CNN, τον Peter Arnett. Ως τότε, γεια σας. Κυρίες και κύριοι, δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγο στην περιοχή του Παλαιού Ψυχικού. Οι δημοσιογράφοι του Μέγκα πηγαίνουν επί τόπου και σε λίγο θα έχουμε νεότερα και θα σας ενημερώσουμε αμέσως. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε νεότερα από τις εκρήξεις. Βόμβα εξεράγει στο δεύτερο όροφο των γραφείων της BP επί της λεωφόρου Κηφισίας 268 στο Χαλάνδρι. Οι αστυνομικοί έχουν λάβει εντολή να πάρουν μέτρα αυτοπροστασίας, δηλαδή να βρίσκονται με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αναζητούνται δύο αυτοκίνητα, ένα μάρκας Fiat 124 πράσινο και ένα Lancia με γραμματικό αριθμό YNA. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα σας ενημερώσουμε αμέσως. Κυρίες και κύριοι, έχουμε τις τελευταίες πληροφορίες για την έκρηξη στο Χαλάνδρι επί της λεωφόρου Κηφισίας στα γραφεία της BP. Απέναντι από τον τόπο της εκρήξεως βρέθηκε πυροσωλήνας σε οικόπεδο. Τώρα οι αστυνομικοί αναζητούν και το βλήμα που κατά πάσα πιθανότητα είναι ρουκέτα και άρα έχουμε νέο χτύπημα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη κατά τις εκτιμήσεις της αστυνομίας απόψε. Ευτυχώς δεν έχουμε θύματα. Εν τω μεταξύ, παρεμβολές των ασύρματων της αστυνομίας γίνονται διαρκώς όπου διατυπώνονται απειλές ότι θα σας κάψει ο Χουσέιν. Κυρίες και κύριοι, το δημοσιογραφικό επιτελείο του Μέγκα βρίσκεται σε εγρήγορση. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα το μάθετε αμέσως. Γεια σας.